δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, την ιστορία του τραγουδιστή Χρήστου Χρυσάφη, ο οποίος έχει μετυχήσει και μένει μόνιμα στο Ισραήλ και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την δουλειά του εκεί. Ένας άνθρωπος που τα λέγαμε χθες και τηλεφωνικά, με κάποιο τρόπο κάτι μέσα του τον οθούσε να βρεθεί εκεί, να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Θα σας εξηγήσουμε γιατί. Καλημέρα, καλημέρα από την Ελλάδα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το Ισραήλ. Βλέπω εστίαση ανοιχτή, χωρίς μάσκες. Ναι, τα πάντα ανοιχτά πλέον. Τα πράγματα εκεί φαίνεται να είναι πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με την πανδημία στην Ευρώπη. Η πραγματική επαναφορά στην κανονικότητα. Πάρα οριστική. Πολύ ωραία. Χρήστο μου, είσαι εκεί και τραγουδάς κιόλας εκεί, σε μαγαζί το οποίο έχει ελληνικά εδέσματα. Ναι, είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει ελληνικό φαγητό, ελληνική μουσική, είναι τα πάντα ελληνικά. Δηλαδή, άμα ακούσετε να λένε γεια σας ή να μιλάνε κάποια ελληνικά, μην φανταστείτε ότι απλά είμαι στην Ελλάδα και σας κοροϊδεύω. Απλά είναι σχεδόν τα περισσότερα είναι με ελληνική καταγωγή. Και τι τραγούδια τραγουδάς εκεί στους Ισραηλινούς? Ελληνικά, ελληνικά. Ναι, λέω, τι ρεπορτόριο. Όσοι ευκοπλίστων τα πιο παλιά. Αλλά λέμε και τα πιο καινούργια, γιατί τα έχουν κάνει πλέον με εβραϊκό στίχο. Ποιο τους αρέσει, δηλαδή, όταν λέει είναι κάποια τραγούδια παλιά, που όταν τα τραγουδάς έρχονται σε κέφι Ισραηλινοί. Είναι κάποια συγκεκριμένα τραγούδια, τα οποία τα χορευτικά πιο πολύ, αλλά και τα του Καζαντζίδη. Κάτι άνοιξε μάνα, τέτοια πράγματα, αλλά και Σώτης Γολάνης, το πόσο μου λείπει, γίνεται χαμός. Πολύ ωραία. Πες μας, Χρήστο, εσύ από μικρό παιδί είχες κάποια, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, θεϊκά σημάδια. Δηλαδή η μητέρα σου έβλεπε κάποια όνειρα με τον Χριστό, γι' αυτό σε έβγαλε και Χρήστο. Στα χέρια σου που μπορείς και να μας τα δείξεις. Είχες ένα περιστατικό όταν ήσουν μικρός. Θέλεις να μας μιλήσεις γι' αυτό? Ναι. Απλά ήταν η μητέρα μου όταν ήταν έγκυος σε μένα. Είχε δει κάποιο όνειρο να μου δώσει το όνομα. Έβλεπε έναν γέρο να μου δώσει το όνομά του στο παιδί, γιατί θα, σε μένα δηλαδή, γιατί θα περάσει πολλά ατυχήματα. Mm-hmm. Και μια εβδομάδα μετά την βάφτισή μου, έκαψα τα χέρια μου, ναι, και έχει πάρει το σχήμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Ναι, ναι. Έχει πάρει το σχήμα ακριβώς, ακριβώς αυτό από την Σταύρωση. Κι άλλα, ας πούμε, και ένα σημάδι έχω, το οποίο είναι εκδενητής αυτό το σημάδι. Εντάξει, μπορείς να πεις ότι πολλοί γεννιόμαστε με σημάδια. Και είναι στο σημείο αυτό που αργότερα, όπως σας είπα και χθες στην επικοινωνία μας, τα συνδύασα ένα-ένα τα κομμάτια. Έχεις ένα σημάδι το οποίο μοιάζει λίγο με το σημάδι που είχε ο Χριστός στο Σταυρό από την Ξυφολόγχη που τον τρύπησαν. Ακριβώς. Δεν μοιάζει. Είναι ένα σημάδι το οποίο είναι σε εκείνο το σημείο ακριβώς. Μάλιστα. Είχες λοιπόν... Και γενικότερα έχω περάσει πολλά ατυχήματα, ναι. Όλα αυτά και τα όνειρα, οράματα της μητέρας σου και το γεγονός ότι έχεις περάσει ατυχήματα, όταν ήσουν μικρός πέρασε και ένα αυτοκίνητο από πάνω σου και δεν έπαθες τίποτα, χρονών, έτσι. Ναι. Ήμουν 5 χρονών, πέρασε αυτοκίνητο από πάνω, αλλά σε σημείο ότι δεν πέρασε και έπεσε απλά κάτω και με χτύπησε στο κεφάλι. Πέρασε ακριβώς από πάνω μου, δηλαδή είχα ροδιές πάνω στο σώμα μου και την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο τραγούδαγα όπως μου είπανε Ελευθέρη Πανταζή. Δεν είχες τίποτα, δηλαδή πέρασε ένα αυτοκίνητο από πάνω σου και δεν είχες τίποτα. Όλα αυτά σε έφεραν πολύ κοντά και στη θρησκεία και στο Χριστό και κάτι μέσα σου σε οθούσε να πας στο Ισραήλ, σε οθούσε να πας να επισκεφτείς και τους Αγίους Τόπους. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι από τους ανθρώπους που πάνε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν πιστεύω ότι αυτό σε κάνει χριστιανό. Χριστιανό σε κάνει μέσα σου το να πιστεύεις αυτό. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να μην πιστεύω. Τώρα ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ή όχι. Από μικρός ήθελα να έρθω στο Ισραήλ και αισθάνομαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία λόγω της δουλειάς μου και ήρθα πριν 5 χρόνια. Και το προτείνω σε όλους τους Έλληνες και σε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να επισκεφτούν τους Αγίους Τόπους το λιγότερο μία φορά. Πρέπει να επισκεφτούν.
Εσύ πώς ένιωσες? Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία. Πώς ένιωσες όταν επισκέφτηκες τους Αγίους Τόπους για πρώτη φορά? Αυτή η ενέργεια που παίρνεις όταν μπαίνεις μέσα στο ναό είναι απίστευτη. Εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι να το έχω λιώσει πουθενά άλλο, σε κανένα άλλο σημείο, σε καμία άλλη στιγμή της ζωής μου. Αυτό που μπαίνεις, τη στιγμή που μπαίνεις δηλαδή μέσα στον Ιερό Ναό, είναι απίστευτο. Η ενέργεια που παίρνεις είναι απίστευτη. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα πώς είναι η ζωή σου εκεί. Δηλαδή, έχεις μετοικήσει στο Ισραήλ. Είναι η ποιότητα της ζωής ενός καλλιτέχνη, ενός τραγουδιστή, που εσύ τραγουδάς σε ένα, ας το πούμε, σε ένα εστιατόριο, έτσι, ένα κέντρο, ένα εστιατόριο, έχει και φαγητό. Μάλιστα. Πώς είναι η ποιότητα της ζωής, είναι καλύτερη από ότι εδώ όταν ήσουνα? Είναι καλύτερη από την άποψη ότι είναι καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά το ότι δουλεύεις. Δηλαδή στην Ελλάδα, ακόμα και πριν τον κορονοϊό, η δουλειά μας ήταν λίγο πιο δύσκολη. Οπότε σου κάνει καλύτερο το ποιοτικό επίπεδο, ναι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερα. Πώς είναι δηλαδή ο μέσος μισθός στο Ισραήλ, πόσος είναι? Δεν μιλάμε για τραγουδιστή, μιλάμε για όλες τις δουλειές. Ένα μέσο μισθό. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, ξεκινάει από, θα τα μεταφράσω σε ευρώ, από 2.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. 2 με 2.500 ευρώ. Και ένα ενίκιο. Το ενίκιο, το φθηνότερο, επειδή έχω ψάξει και εγώ για ενίκιο, το φθηνότερο μπορείς να βρεις, αλλά πολύ φθηνότερο. Σε φάση ένα δωμάτιο είναι από 800 ευρώ και πάνω. Ένα δωμάτιο 800 ευρώ. Ναι. Εντάξει, αλλά λογικό είναι να είναι 2.000 ευρώ μετά προφανώς ο μισθός. Μάλιστα. Ναι. Πάντως εσύ έχεις βρει μια καλύτερη τύχη εκεί και θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου στην εκπομπή. Εύχομαι να περνάς καλά. Τον κορονοϊό τον έχεις περάσει, από ό,τι έχω μάθει, έχεις και αντισώματα. Ναι. Οπότε να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μας. Να είστε καλά. Πολλά. Γεια σου, Χρήστο. Πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σου.